όλοι οι προαναλύσαντες βέβαια το εξάλλησαν το θέμα. Εγώ απλώς θα μιλήσω, θα πω δύο κουβέντες όσον αφορά τις υπηρεσίες. Έχουμε ένα κομμάτι που είναι η αγροτική ανάπτυξη και ένα κομμάτι που είναι το τρόφιμο. Και έχουμε ένα ενιαίο Υπουργείο. Στο κομμάτι αγροτική ανάπτυξη έχουμε υπηρεσίες οι οποίες είναι, όπως είπαμε και συνάδελφοι, υποστελεχωμένες, σαλαμοποιημένες και δεν μπορούν να χαράξουν εύκολα μια ενιαία εθνική στρατηγική. Και εθνική στρατηγική είναι, μιλάμε για ΠΟΠ, μιλάμε για το δικό μας προϊόν. Πώς διασφαλίζεις το δικό σου προϊόν και την ταυτότητα δικού σου προϊόντος στο γεννήτωρά του, στο φυτικό παραπλασιαστικό υλικό ή στη φυλή του ζώου που το παράγει. Ποιες είναι οι κινήσεις τις οποίες έχουμε κάνει σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο λέμε ελιά καλαμών, κορονέκι, αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε το βασικό μας υλικό για να παράξουμε το χρυσό, είναι δικό μας και δεν μπορεί να το πάρει ο Τούρκος, ο Ισπανός και να το χρησιμοποιήσει ως υλικό χωρίς να πληρώσει royalties, χωρίς να πληρώσει δικαιώματα, χωρίς να δημιουργήσει υπεραξία στη χώρα και φυσικά να το προμηθευτεί ελεύθερα, λέγοντας ότι παράγει το ίδιο λάδι. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια στο κομμάτι αυτό και είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση το ότι αύριο έχετε ένα ομιλητή, έναν από τους βασικούς φυτοριούχους και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επενδύσει στην Ελλάδα στο κομμάτι φυτικό προπλασιαστικό υλικό, τον κύριο Στέλενο, τον Γιώργο. Πρέπει λοιπόν να γίνει συζήτηση και στο κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι τρόφιμο. Τρόφιμο τι σημαίνει? Έλεγχος. Έχουμε ελεγκτικό πλαίσιο ικανό? Έχουμε ελεγκτικές ομάδες ικανές? Ο κόσμος, οι συνάδελφοι προσπαθούν, παλεύουν, αλλά ούτε το πλαίσιο είναι καλό, ούτε οι υπηρεσίες είναι ενιαίες. Θέλετε να πούμε χαρακτηριστικά για ένα άλλο εμβληματικό προϊόν της χώρας μας, τη φέτα, που βρέθηκε πριν ένα μήνα τα 250 γραμμάρια σε ράφι στη Γερμανία να πουλούνται όσο πουλείται ένα κιλό στην Ελλάδα. Ποιοι το βρήκανε? Το βρήκαμε εμείς. Το βρήκαν αντιστοιχώς οι Γερμανοί. Το βρήκε ο ανταγωνισμός, γιατί τους έκανε εντύπωση η τιμή, η τόσο χαμηλή τιμή. Εμείς τι είχαμε κάνει για να προστατεύσουμε το προϊόν μας ώστε να μην φύγει? Ωραία, βάλαμε 270.000 ευρώ πρόστιμο στην εταιρεία, ξεπερνώντας γύρω στις 700 περιπτώσεις προστίμων, οι οποίες είναι στιβαγμένες στο ανάλογο τμήμα του Υπουργείου, πρόστιμα στον τομέα του γάλακτος. Η ζημιά όμως στο εθνικό προϊόν ποια είναι? Παραμένει. Κατά ανάλογο τρόπο, το δικό μας λάδι είμαστε σε θέση να το προασπίσουμε ως τρόφιμο? Όλα αυτά είναι προβληματισμοί, τους οποίους αντιμετωπίζουμε κι εμείς ως υπάρχοντες στην πρώτη γραμμή, συνάδελφοι γεωπόνοι, συνάδελφοι κτηνίατροι. Δεν μπορούμε όμως να έρθουμε αντιμέτωποι με το θεμιστομικό πλαίσιο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που εμπλέκει τον Ενεργό Δήμητρα, που εμπλέκει το Υπουργείο, που εμπλέκει την Περιφέρεια, που εμπλέκει χίλιους δύο φορείς. Άρα, μία παράκληση και ένα άκουσμα σε όσους μπορούν να μεταφέρουν ιδέες προς τα πάνω, είναι ότι να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες και να θωρακίσουμε το πλαίσιο, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε στην πραγματικότητα τα προϊόντα μας και να μην λέμε μόνο ότι τα έχουμε, αλλά να μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι και δικά μας. Σας ευχαριστώ.